Καλησπέρα σας από τα γραφεία του Singularity Summit εδώ στην Αθήνα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Λάζαρο Παπαγαριφάλου, Γενικό Διευθυντή και CFO της alphabank, για να κάνουμε μία δημιουργική συζήτηση. Κύριε Παπαγαριφάλου, καλώς ήρθατε. Γεια σας, κύριε Σεροπούλου. Είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε κοντά μας και εσάς σήμερα εδώ, αλλά και την alphabank, συνεργάτη μας, στο Singularity Summit. Μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας σήμερα, κυρία Σεροπούλου. Κύριε Παπαγαριφάλου, γιατί η alphabank συνεχίζει να στηρίζει το Singularity Summit και για δεύτερη χρονιά? Είμαστε ήδη στην ψηφιακή εποχή και η alphabank θέλει να συμμετέχει ενεργά σε έναν ανοιχτό διάλογο που έχει παγκόσμια εμβέλεια για τις καταιγιστικές εξελίξεις στον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας και τις επιπτώσεις τους στο σύγχρονο επιχειρήν και εν γέννη στην κοινωνία και την οικονομία. Ταυτόχρονα, η alphabank αλλάζει, ενσωματώνοντας την ψηφιακή καινοτομία στις λειτουργίες της, έτσι ώστε γίνει πιο αποδοτική, γρήγορη και έτσι ώστε ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πελατών της. Τώρα με φέρνετε να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση, γιατί σε μια πρόσφατη επίσκεψή μου σε ένα κατάστημα της alphabank, είδα μια άλλη εικόνα από αυτή που είχα συνηθίσει, γιατί είχα και καιρό να πάω γιατί κάνω e-banking. Είδα πάρα πολλά αυτόματα μηχανήματα, τον κόσμο να περιφέρεται, να κάνει συναλλαγές, πάρα πολύ εξοικειωμένοι με όλα αυτά. Είχα την αίσθηση ότι ενώ παλιά υπήρχε το γκισέ, κάποιοι υπάλληλοι από πίσω, κάποιοι υπάλληλοι μπροστά, τώρα ήταν όλοι μαζί και κάνανε ψηφιακές, θα έλεγα, συναλλαγές. Ισχύει αυτό? Πράγματι, εδώ και 2 χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού, έχουμε ξεκινήσει μία προσπάθεια μεταφοράς ταμιακών συναλλαγών σε ψηφιακά κανάλια. Και ταυτόχρονα προσπαθούμε να εξοικειώσουμε τους πελάτες μας στη χρήση ψηφιακών μέσων. Ήδη 200 καταστήματα της τραπέζης έχουν ενσωματωθεί σε αυτό το πρόγραμμα και εξ αυτών άνω των 100 έχουν ήδη digital corners. Μάλιστα. Τι είναι αυτά τα digital corners? Είναι περιοχές οι οποίες είναι εμπλουτισμένες με ψηφιακά μέσα, όπου οι πελάτες μπορούν να κάνουν ταμιακές συναλλαγές. Ήδη τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Πάνω από το 45% των ταμιακών συναλλαγών έχουν μεταφερθεί σε ψηφιακά μέσα. Και ειδικότερα σε ό,τι αφορά αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών, 60 με 70% έχουν πάει προς τα εκεί. Είναι πολύ επίσης ενθαρρυντική η αύξηση της χρήσης του e-banking, με το mobile banking να έχει αύξηση χρηστών το 2018 κατά 50% και το web banking κατά 20%. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα νούμερα και βλέπουμε ότι και οι νέοι ακολουθούν πρωτοποριακά την ψηφιακή εποχή και εδώ μας φέρνει στην επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Στη συνεργασία μας, σαν Platinum Partner, δίνεται την ευκαιρία σε 500 περίπου νέους να το παρακολουθήσουν από κοντά, είτε με τις υποτροφίες που δίνουμε, είτε με τα 400 παιδιά στο παράλληλο Youth Event. Γιατί το κάνει αυτό η alphabank και υποστηρίζει τους νέους? Η alphabank, στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης, στηρίζει συστηματικά την παιδεία με στοχευμένες δράσεις, ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης. Ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στην εξοικείωση των μαθητών με την ψηφιακή τεχνολογία. Με το Singularity e-Youth δίνουμε την ευκαιρία σε πάνω από 500 μαθητές να παρακολουθήσουν ζωντανά την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και να ενημερωθούν από πρώτο χέρι από επιφανείς ομιλητές για την ψηφιακή τεχνολογία και τις εξελίξεις στον κλάδο. Είναι προφανώς μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές της χώρας μας. Και εδώ θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, που είναι αυτό του brain drain. Νέοι ηλικίας 20 με 39 ετών έχουν μεταναστεύσει. Τα νούμερα είναι περίπου 500.000, λένε. Εκατοντάδες χιλιάδες νέων προς αναζήτηση μιας καλύτερης σταδιοδρομίας στο εξωτερικό. Αυτή η ροή έχει δημιουργήσει ένα έλλειμμα στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα,
έλλειμμα γνώσεων, το οποίο είναι διευρυνόμενο σε σχέση με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές αγορές. Το οποίο είναι απειλή για την προσπάθεια της χώρας να μετασχηματιστεί και να συμμετάσχει ενεργά στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Με τη στήριξή μας σε πρωτοβουλίες όπως αυτή του Singularity, συνεισφέρουμε, προσφέρουμε στο να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα γνώσης. Ειδικά σε αυτό το ηλικιακό group. Κύριε Παπαγαριφάλου, να σας κάνω και μια προσωπική ερώτηση. Εσείς τι θα προτείνατε στο παιδί σας να σπουδάσει, φιλοσοφία ή προγραμματισμό? Καταρχήν, θα συμβούλευα τον Άλκη να παρακολουθήσει την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για να ακούσει τους διακεκριμένους ομιλητές να μιλούν για το μέλλον. Στο youth, έτσι, που έχουμε τα παιδιά λυκείου. Ακριβώς. Είναι πράγματα που ίσως εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω και είναι καλύτερο να τα ακούσει από τους ανθρώπους που είναι στην αιχμή των εξελίξεων. Σε ό,τι αφορά τις σπουδές, είναι πραγματικά δύσκολο για κάθε γονιό να δώσει κατεύθυνση στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, γιατί αλλάζουν τα πράγματα πολύ γρήγορα. Πραγματικά. Θα το συμβούλευα να αναπτύξει μια σφαιρική γνώση για τα πράγματα, πιθανώς παρακολουθώντας ένα υβριδικό πτυχίο, όπου συνδυάζει διάφορα disciplines. Απ' τη μία πλευρά έχεις τις τεχνικές γνώσεις, απ' την άλλη πλευρά έχεις θέματα που άπτονται φιλοσοφίας, ηθικής, και αυτά τα δύο διαπλέκονται και συνδέονται και το βλέπουμε συνεχώς στην επικαιρότητα. Επομένως, θα έλεγα να αναπτύξει μια πολυδιάστατη εμπειρία και προσωπικότητα. Κύριε Παπαγαϊφάλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι μαζί σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στο προσεχέ Singularity. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.